Κυρίες και κύριοι, γεια σας. Γεια σας και καλή σας εβδομάδα. Μια νέα γυναίκα πιστεύει ότι συνομιλεί με το Άγιο Πνεύμα. Έτσι μας λέει. Ισχυρίζεται ότι είναι απεσταλμένη του Θεού για να σώσει τον κόσμο πριν από τη Δευτέρα Παρουσία. Η Νούλα ήρθε σήμερα στην εκπομπή μας από το Βέλγιο. Εμείς τι να πιστέψουμε, ότι είναι θρησκευτικό παραλήρημα, ότι είναι υπερβολές ή παραμύθια, ότι είναι εκμετάλλευση των ευκολόπιστων και των αδαών, ότι είναι προκαθορισμένες ενέργειες ή ότι είναι συμπτώσεις. Μεγάλα λόγια που εξυπηρετούν όχι και τόσο καθαρούς σκοπούς. Σήμερα στο Κεντρί θα ακούσετε στην κυριολεξία πράγματα και θαύματα. Σήμερα στο Κεντρί ακροβατούμε στο τεντωμένο σκηνή του λογικού και του παραλόγου. Έλατε να γνωρίσουμε λοιπόν, να γνωρίσουμε κι εμείς κι εσείς, που σύμφωνα με τα τηλεφωνήματά σας, που ήταν πολλά όλο το Σαββατοκύριακο που έπαιζε το τρέιλερ, έχετε εκφράσει ενδιαφέρον για αυτή την ιστορία. Εδώ είναι η Νούλα. Να την. Μας ήρθε από το Βέλγιο, καλώς ήρθες. Θέλω να σας εκμυστηρευτώ κάτι και να σας πω κάτι. Ότι όταν ο Χρήστος ο Μπάρλας, που είναι και σήμερα μαζί μας στην εκπομπή και την παρακολουθεί, μας είπε αυτό το θέμα, μας είπε Νούλα για την επικοινωνία που είχες μαζί του και όλο αυτόν τον καιρό. Πιστεύαμε ότι θα βλέπαμε μια περίεργη γυναίκα, ντυμένη έτσι λίγο αλλοπρόσαλα, ότι κάτι δεν θα πήγαινε καλά, εν πάση περιπτώσει, γιατί ξέρεις, και ο κ. Χατζηφώτης θα μας το βεβαιώσει που είναι εδώ σήμερα μαζί μας, έχουμε συνηθίσει και από την τηλεόραση αλλά και σε ιδιωτικές συζητήσεις να βλέπουμε διάφορους παροξισμούς, είδα το Άγιο Πνεύμα, είδα το Χριστό, μου μίλησε, δεν μου μίλησε, και φανταζόμασταν ότι κι εσύ ήσουν μέσα σε μια τέτοια ιστορία. Εγώ όταν σε είδα είσαι μια κανονική γυναίκα. Το τι συμβαίνει, τι ακριβώς λες, γιατί το λες, αν ισχύει ή όχι, καταλαβαίνεις ότι όλοι σε αντιμετωπίζουν με δυσπιστία, ότι δεν είναι εύκολο να πιστέψουμε ότι μιλάς με το Άγιο Πνεύμα. Εσύ το ξέρεις και εδώ μέσα σήμερα βρίσκονται συγγενείς σου και φίλοι σου και γείτονες και όλοι που λένε ότι και εκείνοι το ακούν από κάποια στιγμή και έπειτα και σε πιστεύουν απόλυτα. Να ξεκαθαρίσουμε ότι η Νούλα είναι χριστιανή ορθόδοξη. Σωστό. Να φύγουμε από το γεγονός, μήπως ανοίξε καμιά αίρεση, να προσιλητίζεις κόσμο, να τους... Μόνοι μου. Αυτοί οι άνθρωποι το Άγιο Πνεύμα δεν ήθελε. Ήθελε να έρθω μόνοι μου. Και αυτοί οι άνθρωποι μόνο ξέρουν, γιατί δεν τους ξέρω και καλά-καλά, είναι φιλινάδες της αδερφής μου, mm-hmm. που ζει στην Ελλάδα. Εσύ έτσι κι αλλιώς ζεις στο Βέλγιο, δεν θα μπορούσες να... Εγώ εξηγάω όταν οι άνθρωποι θέλουν να τα ακούσουν τις προφητείες που μου έδωσε ο Θεός και ποιο έργο έχω να κάνω. Και από εκεί και πέρα, ο Θεός για αυτοί που πιστεύουν, σαν δώρο, τους δίνει ένα όραμα, τους δίνει μια, να γράψουν μια προσευχή, τους δίνει έστω και μερικές φορές Άγιο Πνεύμα. Όχι όμως, ανεξαιρέτως από μένα, εγώ φεύγω και ο ίδιος αποφασίζει το τι δίνει. Θέλω να πάρω την ομιλία μια και το... Θα πάρεις την ομιλία, εγώ θέλω να σε ρωτήσω αν σκεφτήκαμε και το άλλο και θα είμαι ειλικρινής μαζί σου, ότι το κάνεις για να μαζέψεις χρήματα. Είναι πολύ εύκολο να κάνεις τον προφήτη σήμερα για να μαζέψεις χρήματα. Από ό,τι ξέρω έχεις μεγάλη οικονομική άνεση και ο αδερφός σου και... Όχι, δεν έχω οικονομική άνεση. Άρχισα το έργο του Θεού. Δεν είχες πριν, δεν τα παρνήθηκες όλα κάποια στιγμή, δεν ζούσες καλά. Από αυτά τα λίγα που είχα, το θέλημα του Θεού θα γίνει, γιατί ο Θεός λέει ο λόγος μου πρέπει να είναι δωρεάν. Θέλω πριν και συνεχίσεις τα αυτό που έκανα, ναι, ναι, τα ταξίδια, ναι, που έκανα, τα πλήρωσα από μόνη μου και θα σου πω ειλικρινά, και αν χρειαζόταν να πάω σαν να δουλέψω σαν καθαρίστρια, πήγα, καθάρισα 2 χρόνια, γιατί ο Θεός αγαπάει να είσαι ταπεινή, και μέσα αυτά που μου ζήτησε πήγασα και σαν καθαρίστρια. Μάλιστα. Πριν είχα εμπόριο. Αλλά πρώτα, πώς το λένε, πώς σε λένε? Νατάσα. Νατάσα. Θέλω να πω ένα πράγμα. Εγώ δεν είδα. Θέλω να μου πεις γιατί ήρθες στην εκπομπή σήμερα, γιατί ειδικά σε αυτήν την εκπομπή και γιατί ειδικά σήμερα. Γιατί ο ίδιος ο Θεός, αυτό είναι δικό του έργο. Είμαι 6 χρόνια τώρα που μου μιλάει. Όταν έγινα 30 χρονών, μου φάνηκε και μου είπε μια εβδομάδα πριν πέσει ο τείχος της Γερμανίας ότι από εδώ και πέρα θα έρθουν μεγάλα δεινά πάνω στη γη και ότι θα έρθει η δευτέρα παρουσία του Κυρίου για να σώσει τον λαό του από όλα τα έθνη, από όλες τις φυλές, από όλες τις χριστιανίες. Σαν καλή χριστιανή, αυτό που σου είπε το ήξερες? Όχι. Όχι, εκείνη η διαφορά. Ό,τι μου δεν ήξερες για τη δευτέρα παρουσία? Όχι. Όχι, εγώ δεν ήξερα τίποτα. Όταν μου μίλησε, ό,τι θα ακούσεις, ό,τι θα εξηγήσω στις προφητείες, μου τα έχει δοσμένο το Άγιο Πνεύμα του Θεού. Δεν είναι από άνθρωπο. Η πρώτη φορά που ένιωσες αυτή την παρουσία, ήσουν παντρεμένη, χωρισμένη, είχες 2 παιδιά και ήσουν στο σπίτι σου και ήσουν μια φυσιολογική γυναίκα όπως όλες οι άλλες. Κοίταξε. Πώς έγινε η πρώτη προσέγγιση? Η πρώτη φορά που μου μίλησε ήταν γραπτός, γιατί είμαι ένα άτομο που φοβάμαι. Να σου πω ειλικρινά,
φοβάμαι. Αυτά έχω δει μια φορά ένα έργο των εξορκιστή και από τότε σε αυτά τα πράγματα, δράκουλες και τέτοια στην τηλεόραση που περνούσαν, όχι, γιατί εγώ φοβάμαι. Πώς ήρθε λοιπόν αυτά. Πρώτη φορά. Και έγραψε ένα γράμμα στη μητέρα μου που ήταν στην Ελλάδα και άρχισε να γυρίζει ο στυλός. Και είχα ακούσει ότι μπορεί να σου μιλήσει κάποιος με αυτόν τον τρόπο, στην τηλεόραση, σε μια. Τηλεπαθητικά ή αν θέλει, ναι, με κάποια δύναμη. Μυστέρ. Σε une émission française Mystère. Υπάρχει λοιπόν μια γαλλική εκπομπή που λέγεται Μυστήριο, ναι, οπότε. Θεωρείς... Και την κοιτούσα και είχα ακούσει ότι. Μάλιστα, δεν μπορεί να συμβεί. Μπορεί. Τι έγραφε. Ποιος είναι. Μου μίλησε η γιαγιά Αναστασία. Η γιαγιά μου η Αναστασία που είναι ήδη πεθαμένη. Και μου είπε μερικά πράγματα. Μετά μου μίλησε κάποιος που λεγόταν Ολιβιέ, στα γαλλικά μου παρουσιάστηκε. Μάλιστα. Γιατί μιλάω καλύτερα τα γαλλικά παρά τα ελληνικά. Ναι. Και μου είπε ότι είναι ο Αρχαγγέλος μου. Ο Αρχαγγέλος μου φύλακα. Φοβήθηκες εκείνη την ώρα. Όχι. Φοβήθηκα όταν μου είπε μετά από. Άρχισε να μου μιλάει πνευματικά μετά. Μετά από 15 μέρες άρχισε να μου μιλάει πνευματικά. Τι σου έλεγαν αυτές τις φωνές. Μια φωνή ήταν, η ίδια του. Η ίδια αυτό πάντα. Και ναι. Μου είπε, εγώ είμαι Ολιβιέ. Και μήπως ενοχλεί που σου μιλάω με αυτόν τον τρόπο, μέσα στο μυαλό μου δηλαδή. Λέω όχι. Λέει για να βοηθούσουμε ακόμα. Γιατί βοηθούσα ανθρώπους τότε, ήδη. Πίστευα στον Θεό, βοηθούσα ανθρώπους, αλλά δεν ήξερα τίποτα από αυτά που ήταν γραμμένα. Τι, από γνώσεις θρησκευτικές για δεύτερα παρουσία, για σάλπιγγες, για αποκαλύψεις, για Ιουδαίους, για πράξεις των Αποστολών. Ούτε πίστευες ήξερα. Χωρίς να είσαι πολύ έτσι με τη θρησκεία. Είχα διαβάσει 18 ναι. χρονών και τότε πίστηκα. Και αγαπούσα τον Θεό, το καταμανθέω το Ευαγγέλιο και το μισό κατά Λούκα και το έκλεισα. Και όταν με έστειλε, όταν άρχισε να μου μιλάει στο Πατριαρχείο στην Κωνσταντινούπολη, μου είπε, διάβασες κοπέλα μου, ο πρωτοσύγγελος, την Αγία Γραφή. Εγώ λέω ναι, το Ευαγγέλιο κατά Ματθαίο και το μισό κατά Λούκα και μετά την έκλεισα. Και σκέφτηκα, οι 12 Απόστολοι γράψαν το ίδιο. Πετάει το πρωτοσύγγελος και μου λέει, μα κοπέλα μου, λέει, είναι 4 τα Ευαγγέλια. Λέω, μα όχι, λέω, είναι 12 οι Αποστόλοι. Φαντάζω τι έννοια. Άγνοια που είχες. Και μετά, εγώ ξαφνιάστηκα. Και μετά, όταν γύρισα στο Βέλιο, με έβαλε να διαβάσω την Αγία Γραφή. Την Αγία Γραφή. Ναι. Να σε ρωτήσω κάτι άλλο. Από εδώ και 3 χρόνια, από πότε σου μιλάει το Άγιο Πνεύμα? Το Νοέμβριο 89, μια εβδομάδα πριν πέσει ο τείχος της Γερμανίας. Και θα γινόμουν 30 χρονών στις 18 Δεκεμβρίου. Μάλιστα. Γιατί πιστεύεις ότι διάλεξε εσένα ο Θεός, σύμφωνα με αυτά που λες τουλάχιστον, για να επιτελέσεις το έργο σου? Γιατί εσένα? Το ρώτησα. Γιατί πώς έγινε που ήξερα ότι ήταν. Όταν μου μίλησε στην αρχή και μου είπε ότι ήταν ο Θεός, ο Ολιβιέ. Ο Ολιβιέ μου είπε ότι είμαι στα δεξιά του Θεού. Εκεί φοβήθηκα, λέω, είναι πολύ ψηλά. Γιατί δεν ήξερα ότι ήταν και ο Χριστός στα δεξιά. Φαντάζεσαι, είχα εντελώς άνοια. Εγώ δεν καταλαβαίνω καλά τα ελληνικά. Όταν πήγαινα στην Ορθόδοξη Εκκλησία, πήγαινα Πάσχα και Χριστούγεννα. Δεν καταλάβαινα τι έλεγαν εκεί πέρα. Τα ελληνικά μου δεν είναι αρκετά για να μπορώ να ξέρω τι λένε. Να αφομοιώσεις και να έχεις επιβλή. Δεν καταλαβαίνω τίποτα. Τίποτα. Δεν μου λες. Ένα λεπτό. Ναι. Και βλέπω ότι ένας αστιφύλακας εκεί στο Βέλιο ζωγραφίζει ένα τρίγωνο και μου λέει το Άγιο Πνεύμα του Θεού. Τι σημαίνει το τρίγωνο στο θρησκευτικό κόσμο? Τον είπα, δεν ξέρω. Οι πρώτες ερωτήσεις του Αγίου Πνεύματος. Μου λέει, αυτό θα το ρωτήσεις τον Πάπα Σανίδα Ορθόδοξο της Λιέης, της Ενωρίας της Λιέης, όπου είμαι. Μετά από λίγο με βάζει και διαβάζω και μια γυναίκα που θα πατήσει το κεφάλι του δραγόνα, του δράκοντας, κάτι τέτοιο έγραφε. Τότε δεν είχα εγώ καμία γνώση. Και μου λέει, τι θέλει να πει αυτό? Λέω, δεν ξέρω. Μου λέει, και αυτό θα πάω να το ρωτήσω τον Παπά Σανίδα. Έτυχε μετά από 2-3 εβδομάδες, είδα τον Παπά. Ήθελα να σου πω αυτό, ότι με την πρώτη φορά που είχες αυτή την επαφή με το Άγιο Πνεύμα, δεν θα έπρεπε αμέσως να πας σε έναν άνθρωπο. Φοβήθηκα. Θα σου πω την αλήθεια. Η μαμά μου είχε φύγει επί χρόνια. Η μητέρα σου είναι εδώ, όπως και η αδερφή σου είναι εδώ. Να τα πούμε Λάλη, όλα αυτά. Θα μου ακούσουμε σε λίγο. Νατάσα, η μαμά μου είχε φύγει στην Ελλάδα και μου είχε πει: άμα φοβάσαι, να λες Ιησούς Χριστός νικάει τα πάντα και τα πάντα σκορπά. Ναι. Όταν μου είπε εμένα, ως άγγελος, δεν φοβόμουν, τον αγαπούσα να σου πω, γιατί ήταν να βοηθήσουμε πιο πολλούς ανθρώπους πάνω στη γη. Ναι. Μόλις μου είπε ότι είναι ο Χριστός, εκεί δεν το ρώτησα τίποτα άλλο. Αυτή είπα: Ιησούς Χριστός νικάει τα πάντα και τα πάντα σκορπά, και το έκανα 3 φορές. Και μου λέει: έχεις δίκιο που το κάνεις, αλλά εγώ είμαι ο Χριστός και είμαι κοντά σου. Και θέλει να σου μιλήσει και το Άγιο Πνεύμα του Θεού και της Παναγίας. Εγώ τσιμπιόμουν, λέω, Θεούλη μου, τώρα τι γίνεται εδώ πέρα, λέω, κοιμάμαι ζωντάνια, είμαι στην κουζίνα μου, βλέπω το ρολόι.
τα πάντα, τριγύρω μου, θα έρθουμε σε αυτές τις λεπτομέρειες σε λίγο για να έχουμε και ένα κύκλο συζητήσεων. Όταν τα έλεγες αυτά στον κόσμο, δεν σε θεωρούσαν τρελή? Ναι, επί δύο χρόνια. Θεωρώ ότι να πάμε και στη μητέρα σου. Η κυρία... Δύο χρόνια, τρία μου είπανε τρελή. Η κυρία Κούλα λογοθέτη, φαντάζομαι ότι κι εσείς αρχικά φανταστήκατε ότι η κόρη σας τρελάθηκε, ότι δεν είναι καλά. Όταν έφτασα τα Χριστούγεννα να κάνω μαζί της Χριστούγεννα πρωτοχρονιά το 89, μου λέει η κόρη, μαμά, βρήκα ένα μεγάλο θησαυρό. Εγώ νόμιζα ότι βρήκε λεπτά. Λέω, τι λεπτά βρήκες? Όχι, μου λέει, μαμά, ο Χριστός με μιλάει. Βέβαια για μένα ήταν κάτι παράξενο. Δεν μπορούσα να το νιώσω αυτό, ο Χριστός μιλάει στην ούλα. Λέω, κάτι δεν πηγαίνει καλά. Τέλος πέρασαν οι γιορτές, εγώ έφυγα στην Ελλάδα. Την πιστέψατε, αλήθεια θα μου πείτε την πρώτη? Στην αρχή, όχι, δεν την πίστεψα. Δεν την πίστεψα γιατί δεν ήμουν διαβασμένη αρκετά. Πήγαινα στην Ορθόδοξη Εκκλησία, αλλά ποτέ μου δεν είχα διαβάσει την Καινή Διαθήκη λεπτομέρειες για να μπορέσω να το νιώσω αυτό. Γιατί αν δεν έχεις Άγιο Πνεύμα μέσα, δεν μπορείς να νιώσεις ότι κάποιον μπορεί να το μιλήσει ο Θεός. Πώς πιστήκατε? Πώς πίστηκα? Μετά. Εγώ έφυγα, δεν την πίστεψα. Η κόρη μου την πίστεψε μετά. Αλλά εγώ όμως πήγα στη Θεσσαλονίκη, πήγα σε ένα παπά. Στην Άνω Τούμπα, στον Άγιο Χριστόφορο, και του λέω, πατερούλη, συμβαίνει αυτό και αυτό στην κόρη μου. Μου λέει, άκου να δεις, θα έρθεις το απόγευμα, θα τη διαβάσω μια μεγάλη ευχή. Αν είναι κακό πνεύμα, θα φύγει. Αν δεν είναι, λέει, ίσως είναι πνεύμα του Θεού, εγώ δεν μπορώ να πω περισσότερα. Πήγα εκεί το απόγευμα, είπαμε το όνομά της, τη διάβασε, μου δώσε το βιβλίο του Κυπριανού, τον Άγιο Κυπριανό, τη διάβαζα στο σπίτι μου, την ξαναδιάβασα. Βέβαια, εγώ δεν μπορούσα να το χωνέψει εντωμεταξύ όμως. Δεν είχα πάρει μια Καινή Διαθήκη να διαβάσω. Τι λέει? Αν όλα αυτά το παιδί που λέει είναι αλήθεια. Ήξερα όμως ότι είχε μεγάλη καρδιά. Ένα σπάνιο φαινόμενο που πάντα δημάλωνα. Αν είχε δύο ρούχα, το ένα έδινε. Τέτοια καρδιά δεν υπάρχει. Όχι επειδή είναι παιδί μου, είναι ένα θησαυρό. Τέλος πάντων. Λοιπόν, μα ηλτοκλά. Ναι. Δεν θέλω να μιλάτε για αυτό. Δεν πειράζει. Λοιπόν, τι έγινε, πότε πιστήκατε? Εγώ διαβάζοντας τη γραφή. Αλλά περισσότερο έδωκε χάρισμα στη μικρή. Γιατί την πίστεψα αμέσως. Ρωτήστε. Εσείς νιώσατε αυτό το πράγμα? Το ένιωσα μετά. Άλλο θέλω να σας πω. Η Νούλα μας είπε ότι στην πορεία, όταν μοιραζόταν αυτό το μυστικό, αν θέλετε, αυτό το χάρισμα με άλλους, με συγγενικά της πρόσωπα, άρχισαν και τα συγγενικά της πρόσωπα να ακούνε και εκείνα το Άγιο Πνεύμα. Ναι. Ακούσατε και εσείς το Άγιο Πνεύμα? Εγώ μετά, η τελευταία, γιατί δεν το άξιζα, γιατί είπα δεν την πίστεψα. Άλλοι που την πιστέψαν αμέσως. Η Αναστασία που την πίστεψε. Αναστασία, εσείς αδερφή της Νούλας. Εσύ την πίστεψες αμέσως, δεν είχες καμιά αμφιβολία? Εγώ θα σου πω κάτι. Πρώτα, η σχέση με την αδερφή μου, είχαμε πολλά χρόνια που είχαμε φύγει, βρισκόμασταν κάθε καλοκαίρι. Εσύ μένεις στην Ελλάδα εκεί? Ναι, ακριβώς. Όταν με πήρε τηλέφωνο και μου είπε, Σούλα μου, συμβαίνει κάτι περίεργο, κάτι απίστευτο, μου μιλάει το Άγιο Πνεύμα του Θεού, μου μιλάει ο Ιησούς Χριστός, εγώ μου φάνηκε απίστευτο, αλλά όταν ξέρεις ένα άτομο σοβαρό, που δεν είναι με τις θρησκείες, με κάποιο άλλο δόγμα και όλα αυτά, ήξερα και πίστεψα, γιατί ήξερα πως η αδερφή μου είναι πολύ σοβαρό άτομα. Αλλά και κάτι με έκανε να νιώθω πως είναι αλήθεια. Το πίστευσα κατευθείαν. Όταν ήρθε η μαμά μου όμως από το Βέλιο, γύρισε και μου λέει, θα τρελάθηκε. Παίρνω τηλέφωνο όμως σε έναν φίλο μας κοινό στο εξωτερικό και του λέω, δεν μου λες, πες μου, και αυτό πολύ μορφωμένο παλικάρι, είναι αλήθεια αυτό το πράγμα που συμβαίνει στην αδερφή μου? Και γυρίζει και μου λέει, και βέβαια τι συμβαίνει, γιατί μου λέει εδώ πέρα και άλλα άτομα πήρανε κάποια χαρίσματα χάρη μετά από το καρπό από αυτό που έλεγε. Εγώ του λέω του άντρα μου, φεύγω στο Βέλιο να πάω να δω την αδερφή μου. Μου λέει, πού πας? Θα πάω. Πάω στο Βέλιο. Όταν πήγα, πραγματικά βεβαιώθηκα που δεν ήταν τρελή, πρώτα απ' όλα. Ακούς το Άγιο Πνεύμα και εσύ, Αναστασία? Να σας πω μια εμπειρία που είναι σημαντική, γιατί από αυτό το πράγμα εμένα δεν μπορείς πια να μου την αλλάξει την εμπειρία. Θα πω τη εβδομάδα που έζησα εκεί, έζησα καταπληκτικά πράγματα, δεν θα πάω σε λεπτομέρειες, αλλά από εκεί ήξερα πως πράγματι τι συμβαίνει. Όταν στον δρόμο που πάμε για αεροδρόμιο για να γυρίσουν Αθήνα, τη λέει το Άγιο Πνεύμα, πες της αδερφής, θα της κάνω σήμερα ένα δώρο. Εγώ το Άγιο Πνεύμα δεν είχα ποτέ ασχοληθεί, ήμουν και εγώ μια τυπική Ορθόδοξη, τίποτα παραπάνω. Το ξέρουν όλοι οι άνθρωποι που με γνωρίζουν που είναι μάρτυρες. Μπαίνω στο αεροπλάνο και τυχαίως κάθομαι με τον τότε δήμαρχο του Αγρινίου, νομάρχη σήμερα Μεσολογγίου, και ένα πρόεδρο κοντά σε ένα χωρίο Αγρινίου και καθόμαστε μαζί στους νοκαπνιστές. Και τότε άρχισα από μόνη μου, που νόμιζα τότε, να τους μιλάω για τη Δευτέρα Παρουσία, για τα σημεία του καιρού. Από εδώ και πέρα τους έλεγα, θα βλέπετε κοσμογενικές αλλαγές. Αυτά μέρα... ήταν δικά σου λόγια ή του Αγίου Πνεύματος? Τότε όμως νόμιζα ήταν δικά μου, αλλά η φωνή δεν ήταν δικιά μου. Ένιωθα όμως κάτι μου συμβαίνει. Αλλά τι, αφού δεν γνώριζα. Τότε παίρνω τη φωτογραφία της αδερφής μου από τη Σάντα και του λέω, βλέπετε αυτό, του λέω, του δήμαρχου ή του πρόεδρου, δεν θυμάμαι ποιο ακριβώς ήταν. Και του λέω, αυτή την κοπέλα μια μέρα θα τη δει στην τηλεόραση. Και όταν θα τη δει, θα σταματήσει να μιλάς για τα πολιτικά και θα μιλάς για το Θεό. Και από εδώ και πέρα του έλεγα να προσέχεις σου, κοσμογενικές αλλαγές, του είχα πει. Και ένιωσα πως αυτά που έλεγα δεν ήταν δικά μου, αφού δεν τα ήξερα. Φτάνοντας στο αεροδρόμιο, ο άντρας μου όταν με είδε μου είπε, θυμωμένος, τι έχει φωνή σου?
δεν ήξερα τι να πω, δεν καταλάβαινα τι μου συμβαίνει. Φτάνοντας στο σπίτι όμως, έρχεται η κουδυνιάδα μου που είναι μάρτυρας, με βλέπει, ήρθε και η κουμπάρα μου, και αρχίζει και κλαίει. Και λέει, Σούλα, δεν είσαι εσύ που μιλάς. Δεν είσαι εσύ ούτε στο πρόσωπο, να του μαρτυρείς και μόνη της μετά. Και τότε πού είναι η Σούλα, να μας του μαρτυρείς τώρα. Γεια σας, σας ακούω. Πέστε μου. Είδα κάτι που δεν μπορώ να το περιγράψω βέβαια με λόγια. Έβλεπα τη Σούλα όπως είναι τώρα, αλλά δεν ήταν όπως είναι τώρα. Εσείς γνωρίζετε χρόνια τις δύο αδελφές? Ασφαλώς, είναι η νύφη μου η Αναστασία και την ξέρω 18 χρόνια τις ξέρω για τις δύο. Πριν την επικοινωνία, ας πούμε, αυτή ήταν αλλιώς? Ασφαλώς ήταν. Ήταν δύο κοπέλες κοσμικές όπως όλοι μας. Αλλιώτικοι, πηγαίνουμε στην εκκλησία όπως είπαμε, Πάσχα και Χριστούγεννα. Ήμασταν φυσιολογικές όπως ο περισσότερος κόσμος. Κυρία Ευαγγελία Χατζούδη, εσείς τι πιστεύετε ότι συμβαίνει? Πιστεύω όλα αυτά που σας λένε τα κορίτσια. Είστε, ο καθένας έχει λόγο να είναι άπιστος αν θέλετε ή να είναι αμφισβητή. Ναι. Έτσι. Εσείς ακούτε και εσείς τη φωνή του Αγίου Πνεύματος? Ναι. Την ακούτε και εσείς? Και αυτό ναι, το αποδίδεται στο γεγονός ότι είστε παρέα τους. Δεν ξέρω, πώ τα καθορίζει αυτά. Μάρτυρας, εδώ θέλω να, οπωσδήποτε να μιλήσω. Πρώτον, έγιναν δύο λάθη σε αυτά που υπόθηκαν στις διαφημίσεις. Ο Θεός παντού με στέλνει μόνη μου. Δεν θέλει άνθρωπος τριγύρω μου, ούτε γκρουπ από οτιδήποτε. Αυτοί είναι άνθρωποι στους οποίους εξήγησα τις προφητείες. Όχι φανατικοί οπαδοί. Αυτό είναι πολύ. Έξι χρόνια με έχει στην έρημο και με ετοιμάζει παντού να πηγαίνω μόνη μου. Μόνη μου πήγα στα Ιεροσόλυμα και δώσα σε όλα τα πατριαρχία. Τους υπεύθυνους, τους εκκλησιαστικούς, από όλες τις θρησκείες, τον λόγο του. Ναι. Και σήμερα δεν θέλω να χαλάσετε αυτό το έργο του Κυρίου. Και δεύτερον, δεν θα σώσω εγώ τον λαό του, αλλά ο Κύριος Ιησούς Χριστός. Μέσω ημών. Εγώ πρέπει μόνο να πω σε όλες τις φυλές της γης ότι έρχεται η Δευτέρα Παρουσία και να ετοιμαστούμε όλοι τις ψυχές μας, ο καθένας να γυρίσει στο σπίτι του και στην εκκλησία. Την εκκλησία. Γιατί είναι για όλες τις θρησκείες. Θα σε ρωτήσω και κάτι άλλο, γιατί έχουμε να πω πάλι άλλη μια φορά το τηλέφωνο. 6805132 είναι το τηλέφωνο της εκπομπής, κυρίες και κύριοι. Ο κύριος Χατζηφώτης ακούει τόση ώρα. Και είναι καιρός να ρωτήσω. Είναι καιρός να ρωτήσετε. Ο παπάς που πήγατε και σας έδωσε στη Θεσσαλονίκη αυτό το βιβλίο του Αγίου Κυπριανού, ανήκε στην Ιερά Μητρόπολη Θεσσαλονίκης? Ναι. Και ποιο βιβλίο σας έδωκε? Ένα βιβλίο του Κυπριανού. Ποιο Κυπριανού? Να διαβάζουμε. Το ξέρετε ότι στο Μεγάλο Ευχολόγιο υπάρχουν μόνο του Μεγάλου Βασιλείου και άλλες ευχές και όχι του Κυπριανού? Εγώ ξέρω να σας πω, κύριε Χατζηφώτη. Όχι, ένα λεπτό. Εγώ σας ρωτάω τώρα. Δεν κάνουμε τέτοια, γιατί υπόθηκαν πράγματα που θα δημιουργήσουν στο κοινό πάρα πολλές σοβαρές, νομίζω, αντιδράσεις. Και θα πρέπει να τα εξηγήσουμε, βέβαια. Αυτό το βιβλίο λοιπόν που σας έδωσε, μήπως ήταν έκδοση της Ιεράς Μονής Κυπριανού και Ιουστίνη στη Φυλή? Ούτε το ξέρω. Εγώ μια φορά το διάβασα, ούτε το ξαναπρόσεξα. Λέτε λοιπόν γιατί διάβασα την Καινή Διαθήκη και φωτίστηκα. Δηλαδή, σας λέει η μητέρα μου ότι δεν ξέρει. Λοιπόν από την Εκκλησία θεωρείται μεγάλη πλάνη. Και έχουμε και στο παρελθόν παρεμφερεί προβλήματα. Θα πάω και στην κυρία Νούλα εδώ, αλλά εσάς θέλω να ρωτήσω. Αυτός ο ιερεύς, γιατί πήγατε σε ιερέα. Πήγα στο ιερέα και είναι ιερεύς της Μητροπόλεως υπό τον Παναγιώτα του Παντελεήμονα? Μα είναι τίποτα άλλο. Είναι παπάς του Αγίου Χριστοφόρου. Γιατί όλοι οι παπάδες στην Άνω Τούμπα. Και παλαιοημερολόγιο και τέτοια και άλλα. Χριστιανός προς τα μά από όλες τις θρησκείες ο Κύριος θα σώσει τον λαό. Θα πάμε στις θρησκείες τώρα. Έχει παλιές λοιπόν ελάτε να μάθετε τι υπάρχει. Υπάρχει λοιπόν. Και μην χάνουμε την ουσία από αυτή. Θα είναι πολύ ενδιαφέροντα που λέει τώρα. Εγώ ανήκω σε αυτούς. Όχι, δεν ήρθε ο Κύριος για τις διαφορές. Να μιλήσουμε λοιπόν. Αλλά ήρθε για αυτό που σαν ενώνει. Την αγάπη. Λοιπόν, σας ακούσαμε, κυρία. Να κάνετε ένα διάλογο. Σας ακούσαμε, να μιλήσουμε. Ναι. Αν είναι να μονοπολίσετε, να φύγουμε. Όχι, να σας ακούσουμε. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα με κανένα δεν μαλώνουμε. Θέλω να βρω τα αίτια αυτής της παθολογικής καταστάσεως υποβολής την οποία έχετε περιέλθει υπό την επίρρεια της τηλεοράσεως και άλλων ακουσμάτων και να σας ρωτήσω το εξής. Εξομολογήστε, μια και είστε. Πού εξομολογήθηκα? Όχι εξομολογήθηκα. Ο χριστιανός, ο οποίος είναι αμαρτωλός πριν του Ιησού Χριστού, που είναι ο μόνος αναμάρτητος, οφείλει συνεχώς να έχει πνευματικό στον οποίο να εξομολογείται και ο πνευματικός να τον καθοδηγεί. Χριστιανός, ο οποίος δεν ασκεί το μυστήριο
της εξομολογήσεως δεν μπορεί και να μεταλάβει. Εξομολογήσε. Ερώτω. Ναι. Συνεχώς τώρα. Παπάς. Έχετε πνευματικό τώρα. Τώρα είμαι στην έρημο. Έχει 3 χρόνια. Λοιπόν. Ξέρετε τι θέλει να πει καλώς. Το στην έρημο. Να την ακούσουμε και να... Εγώ θέλω να μιλήσω πάνω στα μυστήρια. Όχι, ένα λεπτό. Πριν να κάνουμε το διάλογο. Πριν μυστήρια να σας πω τι είναι εκκλησία και τι είναι θρησκείες. Ναι. Εκκλησία λοιπόν ιδρύθηκε από τον ίδιο τον Χριστό και είναι θεοίδρυτος οργανισμός. Οι θρησκείες είναι ανθρώπινα κατασκευάσματα. Τις κάνανε διάφοροι σε διάφορες μεριές κτλ. Δεν μπορείτε λοιπόν να μιλάτε εσείς αφού είστε τόσο φωτισμένοι για θρησκείες. Η εκκλησία είναι μία. Δεν υπάρχουν πολλές εκκλησίες. Μία και μόνον. Οι θρησκείες είναι διάφορες. Είναι το Ισλάμ, είναι οι Βουδιστές, είναι ο Κονφούκιος όπως τους λένε αυτούς και πολλοί και διάφοροι. Εμείς είμαστε οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί μέλη μιας εκκλησίας και μόνο που ίδρυσε ο Χριστός. Λοιπόν, αυτά τα οποία λέτε πάσχουν εκκλησιολογικά βασικώς. Και από εκεί και πέρα. Οι φωτισμένοι, γιατί υπήρξαν φωτισμένοι άνθρωποι, στο Άγιον Όρος, ασκητές, ουδέποτε το είπαν. Μερικοί κάναν και τους παλαβούς. Είναι οι κατά Χριστόν σαλοί στον κόσμο να μην τους μαρτυρήσουν. Να λέτε ότι το Άγιο Πνεύμα είστε εσείς και τα λοιπά και να ήταν έτσι. Ότι το Άγιο Πνεύμα είμαι εγώ. Όχι, ότι σας καθοδηγεί αυτό. Ναι. Αυτά δεν λέγονται. Δεν λέγονται αυτά. Αυτά οι άνθρωποι που κάνουν. Ο καρπός του Αγίου Πνεύματος δείχνει ποιος σου μιλεί. Μπορώ να μιλήσω για τους καρπούς. Ένα λεπτό, να ολοκληρώσω. Όποιος φτάνει στη θέωση και έχουν φτάσει και έχουν αγιάσει και έχουμε τους Αγίους της Εκκλησίας. Συμβαίνει αυτό. Αυτοί ουδέποτε βγήκανε να κοιθούν, ούτε στην τηλεόραση είτε πουθενά αλλού. Αυτό θέλω να εξηγήσει, ένα λεπτό σε αυτό το σημείο να μας πει. Λέει ο κύριος Χατζηφώτης Νούλα ότι κάποιος που έχει το χάρισμα και του μιλάει το Άγιο Πνεύμα και έχει εν πάση περιπτώσει ένα είδος επικοινωνίας πιο σπεσιάλ από άλλους ανθρώπους, μιλήσω έτσι και λίγο γαλλικά, δεν βγαίνει να το πει, να κομπάζει και να υπερηφανεύεται και να... ότι το κρατάει για εκείνον. Εσύ πες μας γιατί βγαίνεις και το λες. Και έγινε και οικογενειακό εδώ. Και ήρθε και όλη η οικογένεια. Το πήραν οι αδελφοί, το πήραν οι μάρτυρες. Δεν ξέρω μήπως το πήρε και ο μπακάλις της γειτονιάς. Εγώ θέλω να ρωτήσω τον κύριο Χατζηφώτη γιατί νομίζει ότι το κάνει αυτό, αλλά μας πει πρώτα εκείνη. Έχει παθολογική αυθυποβολή και έχει πλανάται, νομίζει ότι έχει αυτό το... Θα ρωτήσουμε και τον ψυχολόγο μας σε λίγο. Ο κύριος Χατζηφώτης λέει ότι είστε... δεν ξέρω αν λέει ότι λέτε ψέματα. Δεν ξέρω αν μπορεί να αυτό που είπα επιλέξει, ότι έχει πλανηθεί. Όπως έχουν πλανηθεί και άλλες στο παρελθόν. Τον Άγιο Ραφαήλ, η Εκατερίνη Λίτρα, λοιπόν, η οποία έλεγε ότι τον έβλεπε στον ύπνο της. Μάλιστα. Και οράματα και πράγματα και θάματα. Να την ακούσουμε. Il parle du lision. Λοιπόν, δεν είναι καθόλου. Εγώ ήμουν απλός άνθρωπος. Το Άγιο Πνεύμα του Θεού μου αποκάλυψε το μυστήριο του Αντιχρίστου, του θηρίου από Ατσάλι και Πυλό. Εγώ σας άκουσα, δεν σας διέκοπτα. Ναι, ναι. Τις Σάλπιγγες, τον μάζερμα πίσω του Ιουδαίους και την αναγέννηση του Ισραήλ. Μου εξήγησε ασφάλεια και ειρήνη και μου εξήγησε πώς θα πάρθει ο λαός και θα σωθεί. Είναι αλήθεια, Νούλα, συγγνώμη, σε αυτά που λες θέλω να σε ρωτήσω. Είναι αλήθεια ότι σου είπε το Άγιο Πνεύμα καθοδηγώντας ότι έπρεπε να πουλήσεις την επιχείρησή σου, ότι για 3 χρόνια έπρεπε να φύγεις από τις κοσμικές απολαύσεις και να εκπαιδευτείς διαβάζοντας και νηστεύοντας. Αυτό είναι αλήθεια? Ο κύριος όταν με βρήκε είχα μια επιχείρηση και μου είπε για να κάνω το θέλημά του, για να κάνω το έργο, μου είπε προτιμότερο είναι να σταματήσω. Την έκλεισες? Ναι. Και επί 3 χρόνια πώς ζούσες? Είμαι στο Ταμείο Ανεργίας, γι' αυτό λέω έκανα οικο... Όχι, ποιες ήταν οι δοκιμασίες τις οποίες επευλήθης, σύμφωνα με την επιταγή του Αγίου Πνεύματος? Οι δοκιμασίες μου πρώτα-πρώτα με είπανε τρελή. 2 χρόνια. Μετά άρχισαν να βλέπουν γεγονότα παγκοσμίως που γινόνται καταστροφές, ψάρια που ψοφάνε, είδαμε να πέφτει ένα κόκκινο θηρίο. Ναι. Γιατί θα μιλήσω μετά για αυτές τις προφητείες. Ενίστευες, απήχες, αν θέλεις, από τις κοσμικές απολαύσεις, από τις εξόδους, ναι, από τον έρωτα. Ο Θεός, έχω γίνει άλλος άνθρωπος. Μάλιστα. Δηλαδή, δεν με ενδιαφέρουν πια αυτά τα επιγείνα. Και ξέρω σήμερα, ξέρεις, για τον ψυχολόγο το λέω αυτό, άσε με να μιλήσω, Νατάσα, για τον ψυχολόγο το λέω, που δεν θυμάμαι το όνομά του, ότι ξέρω ήδη σαν άνθρωπος με το κανονικό του μυαλό, ότι θα με πούνε λαοπλάνο, ότι θα με πούνε αιρετική, ότι θα με πούνε δαιμονισμένη, ότι θα με κατατρέξουν, ότι κανένας μεγάλος δεν θα με δεχτεί. Και όμως ξέρετε γιατί, κάντε μου αυτή την ερώτηση, γιατί το κάνω αυτό? Θα την απαντήσουμε. Νούλα, με συγχωρείτε. Όμως δεν σας είπαμε τίποτε τέτοιο εδώ. Όχι. Σας είπαμε, δεν ξέρω αν θέλετε να σας τα πω γαλλικά. Πλανεμένη κάπως. Όχι, ότι σε επηρέασε ή τηλεόραση. Αυθυποβολή. Είναι η πρώτη φορά που κάνω και φοβάμαι. Δεν έχετε ξαναδεί, αφού λέγατε ότι παρακολουθούσατε το γαλλικό πρόγραμμα με τα μυστήρια. Αν έχει ξαναβγεί. Ήταν τηλεθέτη. Αυτό έχει ξαναβγεί. Όχι τώρα, μα δεν
είναι παραμυθιστή μου. Σας επηρέασε αυτό και σας επηρέασε και η Αποκάλυψη. Λοιπόν, έχω ασχοληθεί προσωπικά με την Αποκάλυψη. Να μιλήσουμε σε λίγο, κύριε Χατζηπότη, είναι η ώρα των διαφημίσεων. Με συγχωρείτε, θα μας φάξουν. Να πω κάτι για την Αποκάλυψη. Πέστε μία κουβέντα μετά. Αμέσως ο Θεός μετά θα κάνει τη Δευτέρα Παρουσία όταν εκείνος κρίνει και όποτε κρίνει ο Θεός. Δεν θα πούμε εμείς στο κεφάλι του Θεού. Και άστε τα αυτά και άστε στα όργανα της Εκκλησίας που έχουν την εντολή και τη διαδοχή να κάνουν τη διδασκαλία. Μάλιστα. Δημιουργείται στο λαό του Θεού και φόβους που δεν πρέπει να υπάρχουν. Πρέπει να ζει βέβαια ο άνθρωπος κατά το θέλημα του Θεού, αλλά όχι όμως και να με το λέμε, φόβο του Θεού βεβαίως. Όχι, με αυτά τα επιλέγουμε. Το μήνυμα του Θεού, ξέρετε. Να το ακούσουμε. Νούλα, είναι τηλεοπτική εκπομπή εδώ, έχουμε κάποιες διαφημίσεις που πρέπει να παίξουν τώρα αυτή τη στιγμή. Θα επιστρέψουμε, θα έχουμε το χρόνο να ακούσουμε και τις κυρίες και όλους. Με ειδοποιούν ότι αν έχει ενδιαφέρον η εκπομπή που έχει, τι αν έχει, τα τηλέφωνα, μπορούμε να συνεχίσουμε ίσως και αύριο για να ακούσουμε και τα τηλεφωνήματα, τα οποία έχουν καταγραφεί εκατοντάδες τηλεφωνημάτων μέχρι στιγμής. Θα ακούσουμε και τον κύριο Χατζηπότη, θα ακούσουμε πώς γνώρισε το Χουάν, το σύζυγό της, η Νούλα. Και εν πάση περιπτώσει να σας πω ότι πραγματικά είναι πολλά τα ερωτηματικά. Ακούμε τις δύο πλευρές. Εκείνο που θα ρωτήσουμε και τον κύριο Χατζηφώτη. Είναι ο πρώτος ή ο δεύτερος σύζυγος? Είναι ο δεύτερος σύζυγος. Α, είναι ο δεύτερος σύζυγος που θα μας πει, κύριε Χατζηφώτη, πώς τον γνώρισε. Ότι καθ' υπόδειξη της φωνής και του Αγίου Πνεύματος τον γνώρισε από μια εκδήλωση χριστιανική. Πάμε σε διαφημίσεις και γυρίζουμε να ακούσουμε την Νούλα. Είναι δύσκολο για ανθρώπινο μυαλό να κατανοηθεί αυτό που ζω. Είναι πολύ δύσκολο για ανθρώπινο μυαλό να κατανοηθεί. Τι νομίζετε, δεν ξέρω τι είναι δύσκολο. Εγώ τώρα να έλεπα μια γυναίκα να λέει ο Θεός μου ομιλεί. Θα έλεγα μπα, τρελά και αυτή. Και μετά να εξηγάει πράγματα που ποτέ δεν έχω ακούσει. Και έλεγα, μα τι γίνεται εδώ πέρα. Αλλά θα έψαχνα. Αν θέλετε να μην έχουμε αυτή την ηχό που κάνει στο μικρόφωνο, το λέω πάνω στο κοντρόλ. Υπάρχει μια ηχό εδώ, έτσι. Λοιπόν, να ακούσουμε. Γιατί μπορεί να εκλειφθεί ότι είναι και το Άγιο Πνεύμα, έτσι, με την ηχό. Μισό λεπτό. Καταρχήν να ακούσουμε λίγο τον Χουάν, ο οποίο ακούει. Il écoute ici, mais il ne comprend rien. Je crois que vous ne comprenez rien. Λοιπόν, ο Χουάν είναι ο δεύτερο σύζυγο τη Νούλα. Est-ce que vous pouvez nous dire comment avez-vous fait la connaissance avec votre épouse? Don Rotao, on a masqué. Pos, gnorise de sizigo tou. Oui. Nous nous sommes rencontrés via un ami commun. Un ami qui. Αν θέλετε, μη μιλάτε γιατί δεν τον ακούω. Ορίστε. Nous sommes rencontrés chez un ami commun qui. Γνωριστήκαμε σε ένα φίλο. Ναι. Κοινό. Κοινό. Chez un ami commun qui croyait beaucoup en Dieu. Που πίστευε πολύ στο Θεό. Et qui a entendu parler dans la région. Qu'une femme avait des révélations de Dieu concernant l'Apocalypse. Donc, μάλιστα, και άκουσε ότι υπήρχε μια γυναίκα. Δεν είναι γνωστός μου. Εγώ εξήγησα τις προφητείες σε μια Ελληνίδα που της είπε σε φιλινάδα της και η φιλινάδα της θα είπε σε αυτόν τον κύριο. Μάλιστα, το άκουσε λοιπόν ο Χουάν. Ναι. Après. Et il l'a invité quelques amis et j'étais de ses amis. Et c'est là que j'ai rencontré Noula pour la première fois. Σε μια ομίγυρη φίλων, σε μια συγκέντρωση λοιπόν τη γνώρισα για πρώτη φορά. Ναι. Et. Elle a donc parlé de ce que Dieu lui révélait. Σου είπε, μου είπε για αυτά που βίωνε, για αυτή την επικοινωνία που είχε. Στην αρχή ταράχτηκα, ήμουν έκπληκτος, σαφιασμένος. Étonné et en même temps très rassuré. Et intéressé. Peut-être. Intéressé, intrigué, très rassuré. Mon esprit rationnel me disait que c'était très spécial, mais mon cœur me disait que il y avait beaucoup d'espoir dans tout ce que Dieu lui avait révélé. Πολύ ελπίδα σε αυτά που άκουγα και ενδιαφέρθηκα. Και vous avez proposé tout à fait comment? Je n'ai pas compris votre question. Vous avez la proposition de mariage comme... Non, pas comme ça. Pas comme ça. Au début, j'ai demandé à mon ami qu'il me communique son numéro de téléphone. Tu bire téléphone pour lui. Qu'elle me réexplique. Για να σου εξηγήσει τι έγινε. Αυτό που έζησε. Qu'elle m'en dise plus en fait sur le vécu humain. Comment est-ce qu'elle avait vécu ça en tant que femme? Alors vous êtes convaincu maintenant? Aujourd'hui, mais έβγαλες και το μικρόφωνο όμως μαζί. Oh, συγγνώμη. Αχ, αυτά δεν ξέρεις αυτά την τηλεόραση. Λοιπόν, βάλ' το εκεί και εν πάση περιπτώσει μας λέει ο Χουάν ότι πίστηκε. Εγώ θέλω να το ρωτήσω και κάτι άλλο. Vous nous dites que depuis nous la vous a touché,
μεταφορικό, disons, votre vie a changé. Ότι μόλις τον άγγιξε, μόλις γνώρισε την Ούλα, άλλαξε η ζωή του. Είστε, vous êtes, είναι Ισπανός. Ο Χουάν, comment ça? Comment votre vie a changé? Comment ma vie a changé? Πώς άλλαξε η ζωή σου? Vous savez, depuis très longtemps, je me pose la question, comme beaucoup de monde s'est sans doute posé, que faisons-nous? Ναι. Où allons-nous? Quel est le sens de cette vie finalement? Parce que travailler, gagner sa vie, il manque quelque chose dans le cœur. On ne sait pas exactement quoi, mais il manque. Ah, pardon. Είπε ότι όπως πολλοί άνθρωποι και εκείνος αναρωτιόταν που είμαστε, τι σκοπό έχουμε σε αυτή τη γη, που πάμε, να ξεδουλεύουμε, αλλά κάτι λείπει από όλο αυτό. Και προφανώς βρήκε απάντηση σε αυτά τα ερωτήματα. Donc la question qu'on se pose, est-ce possible que cela se résume à cela? À la vie mondaine, gagner sa vie, être heureux, avoir de belles autos, de belles maisons? Δεν έχουμε ωραία αυτοκίνητα, να έχουμε σπίτια, αλλά πέρα από αυτό... Il y a longtemps que je me posais ces questions et je... Pour dire très franchement... Αλλά για να σας πω πολύ ειλικρινά... Je trouvais que si cela... Si la vie sur Terre d'un homme se résume à cela, il manque beaucoup de choses. Αλλά αν είναι μόνο αυτά, χάνει η ζωή του ανθρώπου πολλά άλλα πράγματα. Je ne connaissais pas Dieu. Δεν ήξερα το Θεό, δεν γνώριζα το Θεό. Je n'ai pas été souvent à l'église. Δεν πήγαινα πολύ συχνά στην εκκλησία. Et cette rencontre avec Nula, η συνάντησή μου με την Νούλα, a ouvert beaucoup d'horizons et m'a donné beaucoup d'espoir. Μου έδωσε πολύ ελπίδα. Pourriez-vous nous décrire l'incident qui vous a persuadé que votre épouse possède des puissances extraordinaires? Να μας πει τι είναι αυτό που τον έπεισε, ότι όντως η σύζυγός του έχει αυτές τις δυνάμεις. Des puissances extraordinaires, elle n'a pas de puissance extraordinaire. Vous comprenez ce que je dis? Je comprends elle bien. Elle ne fait rien de... d'extraordinaire. Δεν κάνει τίποτα, λέει. Mais elle a la puissance de parler. Voilà. Si ce n'est que l'Esprit Saint de Dieu lui parle et lui révèle les choses que lui décide. L'Esprit de Dieu parle à vous aussi. L'Esprit de Dieu me parle à moi parce que. Μιλάει και σε εκείνο, το Άγιο Πνεύμα. Vous savez, pour un homme qui n'a jamais entendu parler de tout ça, qui n'a jamais lu la Bible avant, croire que l'Esprit Saint de Dieu peut parler à un être humain. Très franchement, je n'y croyais pas. Μάλιστα, δεν πίστευα, αλλά εν πάση περιπτώσει από τη στιγμή που το βίωσα, πιστεύω και εγώ. Θέλω, επειδή έχουμε πάρα πολλά τηλέφωνα, θα βγάλουμε κάποια τώρα στον αέρα, θα ακούσουμε και, και την επιστήμη αμέσως. Εγώ θέλω να ρωτήσω, μας ρωτάνε στα τηλέφωνα πολύ, γι' αυτό δεν θα τα βγάλουμε όλα στον αέρα, πώς ακριβώς ακούς τη φωνή του Αγίου Πνεύματος. Πώς. Πες μας, περίγραψέ μας μια σκηνή, την τελευταία φορά που το άκουσες, πώς ήταν. Είναι πολύ απλά. Είναι μέρα νύχτα κοντά μου, ο ίδιος καθοδηγεί το τι θα πω, εκείνος μου λέει. Πού να σταματήσω, τι να και κάνω. Και αυτή τη στιγμή δεν ακούς το Άγιο Πνεύμα. Πώς, είναι κοντά μας, εδώ είναι. Άμα μου πει, ας πούμε, αρχίσω κάτι και δεν του αρέσει, θα μου πει, εδώ σταματά. Ας πούμε, αν πάω πολύ μακριά με κάτι που δεν λέει, θα μου πει, πες του αυτό. Πολύ ζωντανό. Yeah. Εγώ ήρθα εδώ, δεν ήξερα τι θα πω, πώς θα το πω, γιατί ξέρω σαν άνθρωπος ότι αυτό που μου ζητάει είναι πολύ δύσκολα, πολύ δύσκολα. Εγώ μόνη μου ούτε θα άρχιζα. Όμως ξέρετε, αυτός πρέπει να μου δώσει ξέρετε ότι δε, ξέρεις Νούλα ότι δεν μπορείς να το αποδείξεις. Έτσι δεν είναι? Όχι. Δεν μπορείς να το αποδείξεις τον κύριο Χατζηφώτη, σε μένα. Μπορείς. Όχι, η καρπή του Αγίου Πνεύματος. Πρώτα-πρώτα όταν ενώνω τα χέρια μου, όπως μου εξήγησε, το Ευαγγέλιο, η Καινή Διαθήκη, είναι η ζωντάνια του Αγίου Πνεύματος μέσω από τις πράξεις των Αποστόλων. Αυτό το ξέρεις εσύ, εμάς πώς μπορείς να μας πεις. Ναι, μα και εσάς είναι γραμμένο μέσα πώς ζήσανε μαζί με το Αγίο Πνεύμα. Όταν ενώνω τα χέρια μου, με έμαθε να προσευχαίμαι. Να προσεύχομαι. Με έμαθε ότι ο Θεός μπορεί να μιλήσει μέσα από το στόμα τους ανθρώπους. Μπορεί να μιλήσει μέσα στον ψυχή τους, στο μυαλό τους. Μπορεί να μιλήσει μέσα στην συνείδησή τους. Ο Θεός μπορεί να δώσει οράματα. Αλλά ο Θεός όταν μιλάει σε έναν άνθρωπο δεν μιλάει για να καθίσει και να το κρύψει. Ωστόσο επιμένουν σε περιστατικά μου. Με ζητάει να κάνω έργο και πάντα όταν σου μιλάω το Άγιο Πνεύμα το έργο είναι πάντα δύσκολο. Γιατί καθένας που έλαβε το Άγιο Πνεύμα δεν του ζητάει απλά πράγματα. Εγώ ξέρω ότι θα έχω προβλήματα. Σήμερα είμαι ήδη με τους Ορθόδοξους που είμαι Ορθόδοξοι. Αύριο με τους Μωαμεθάνους όταν θα τους πω ξέρετε για τη Δευτέρα Παρουσία του Χριστού, του Κυρίου μας. Τι νομίζετε, με το καλό θα με πάρουν. Δεν το ξέρω εγώ σαν άνθρωπος. Εκτός... Ο ψυχίατρος ξέρει ότι ξέρω ότι θα με κατατρέξουνε. Αλλά εγώ ποιον θέλημα να κάνω. Κανένας δεν σας κατατρέξει. Τον ανθρώπο. Τίποτε, τίποτε. Τον ανθρώπο είναι το Θεό. Μόνο λίγο να σοβαρευτείτε να μην λέτε ότι το Άγιο Πνεύμα σας δίνει εντολές στο τι να κάνετε. Και όμως αυτά που σας είπε, να τον βγάλω ψεύτη. Να τα κάνετε. Να τον να ζείτε κατά το θέλημά του.
Μου το ζητάει. Να ζείτε σεμνά, ταπεινά και δεν χρειάζεται. Τα άλλα υπάρχουν από την Εκκλησία, τα εντεταλμένα όργανα το κάνουν. Μου είπατε για τις προβολές. Είναι η πρώτη φορά που έρχομαι σε τηλεόραση. Νομίζετε ότι θέλω εγώ δημοσίως σε όλη την Ελλάδα και το βέβαιο και παντού να με κάνουν ερεζίλη. Για τα μυστήρια στη μεγαλική εκπομπή, προφανώς. Ναι, στις Βρυξέλλες. Και θα μιλήσω. Αυτή σας ίσκησε επίδραση. Πώς, είπατε δεν πήγα, το είδα στην τηλεόραση. Και αυτό σας λέω κι εγώ. Μα ότι αυτή η εκπομπή και άλλες εκπομπές τηλεοπτικές σας άσκησαν επίδραση. Και έτσι νομίζετε. Δεν εξηγείτε, κύριε Χατζηπότη. Να πάω εγώ στον κύριο Χατζηπότη πριν πάω στον κύριο Παπαθανασίου. Πώς εξηγείτε το γεγονός. Όχι, λέω πώς έχετε αυτή η προβολή. Το γεγονός του περιβάλλοντος. Ομαδική παράκρουση. Κοιτάξτε, αν θα πάτε και εδώ στα Καλύβια, θα δείτε πούλμαν ολόκληρα γύρω από έναν ο οποίος δεν είναι καμία ερεύνηση. Όχι. Ο κόσμος ψάχνει να βρει κάτι. Άρα να το βρει μέσα στην Εκκλησία που είναι η κυβωτός της σωτηρίας. Έξω από την Εκκλησία δεν υπάρχει λύση. Εγώ τώρα που σας μιλάω. Αν αύριο αφήσω γένια και βάλω και ένα ράσο και αρχίζω και μιλάω, θα διαπράξω μέγα έγκλημα πνευματικό. Αυτά είναι ο Παπαδιαμάντης κάπου. Λέει για αυτούς που κάνουν κήρυγμα και είναι λαϊκοί και λέει πού οικούστη χριστιανοί. Μόνο ο ιερεύς του Θεού του Υψίστου έχει την εντολή και τη διαδοχή. Δεν πιστεύετε στην αποστολική διαδοχή και βλέπω κουνάτε και το κεφάλι σας. Λοιπόν, ιερεύς, αυτό είναι αίρεση. Έχει δίκιο. Αν δεν πιστεύετε στην Εκκλησία και πιστεύετε εκεί είναι αιρετικό. Σας το λέω, όχι όλα αιρετικά, αυτό που λέτε. Εάν δεν πιστεύετε στην Εκκλησία, είναι αίρεση. Στην Εκκλησία πιστεύω. Μα μου λέτε στη Καινή Διαθήκη μόνο. Αυτό το έργο είναι του Θεού και δεν πρέπει τέλος να την έχει. Λοιπόν, αυτά που λέτε είναι πολύ ενδιαφέροντα και ο καθένας κρίνει. Αυτό και δεν είναι στην Εκκλησία. Ο καθένας θα κρίνει. Μισό λεπτό. Τότε να μην το λέει αυτό. Λες ρεπόντραντιο, s'il te plaît. Για λέτε αυτά. Μισό λεπτό. Θέλω να ακούσω τον κύριο Παπαθανασίου. Θα έχει το λόγο αμέσως να ακούσουμε το τηλέφωνο που ίσως ενδιαφέρει και εκείνον. Είναι η κυρία Χριστίνα στο τηλέφωνο. Από πού είναι? Από την Καλαμάτα. Γεια σας, κυρία Χριστίνα. Γεια σας. Σας ακούω. Κύριε Ράγιο, συγχαρητήρια για την εκπομπή σας. Ευχαριστώ. Είναι η καλύτερη εκπομπή που έχει ακουστεί. Το να ανοίξουν τα μάτια τους οι χριστιανοί Ορθόδοξοι. Παρακαλώ. Λοιπόν, είχα την τύχη να έχω μία συγκάτοικος και να λέγεται Πεντακοστιανή. Να μας διδάσκει τα ίδια που λέει αυτή η κοπέλα. Λοιπόν, λυπούμε γιατί αυτή τη στιγμή και χαίρομαι που τα παιδιά βρίσκονται μέσα σε σχολείο. Έφτασα σε σημείο να ακούω μόνο λόγια με μία καθέτα, ακριβώς τα ίδια λόγια που λέει αυτή η κοπελιά. Δεν πιστεύουνε πουθενά αλλού, φοράνε μαντήλια, είναι κυκλώματα ολόκληρα, μπαίνουνε μέσα σε δωμάτια και πιστεύουνε να κατέβει ο Χριστός, ναι. Να κατέβει κάτω, να τους δώσει κάποιο πνεύμα. Λοιπόν, εγώ το παράδειγμα το έχω μπροστά μου, αν η κοπέλα αυτή τη στιγμή είχε κατέβει ο Χριστός κάτω και τον είχε δει μπροστά της, εγώ δεν θα ήμουν σε αυτή τη φάση που είναι αυτή τη στιγμή. Θα είχα ντυθεί καλόγρια και δεν θα είχα κάνει δεύτερο γάμο. Πέστε μου κάτι, κυρία Χριστίνα, να σας ρωτήσω κάτι. Ναι. Γιατί πιστεύετε ότι η Νούλα το κάνει αυτό? Αυτή η θρησκεία που αυτή τη στιγμή ακούω από το σώμα της κοπελιάς, από το δεσπότη που πήγα και ρώτησα και πήγα το παιδί μου να το διαβάσει, μου είπαν ότι είναι πεντακοστιανή. Αυτοί δεν πιστεύουν ότι στα 500 χρόνια ότι εμείς έχουμε θρησκεία. Μάλιστα. Το παράδειγμα, κυρία Ράγιου, το είχα μπροστά μου από ένα μου τροχαίο ατύχημα. Έπεσα με την πλούζα της Παναγίας της Τίνου μπροστά μου. Μάλιστα. Και γλίτωσα από βέβαιο θάνατο. Πήγα μπουσουλώντας, τάχτηκα στην Παναγία την Τίνο, φόρεσα τα μαύρα και πιστεύω στη θρησκεία μου. Μάλιστα. Δεν είναι ανάγκη να βρεθεί ένας απλός άνθρωπος να μου διδάξει ότι υπάρχει μόνο η Καινή Διαθήκη και να καθόμαστε να πιστεύουμε σε ματήλια και σε κλείσιμο δωματίων. Μάλιστα. Δηλαδή αυτό το πράγμα γίνεται κάπου εξευτελιστικό. Μάλιστα. Εγώ εκπλήσωμαι γιατί αυτή τη στιγμή σας λέω σαν παράδειγμα, βγαίνω με το λιβανιστήρι μου, λιβανίζω το σπίτι μου και μόλις το ακούει κλείνει αμέσως τα παράθυρα να μην περάσει μέσα το λιβάνι. Εγώ τη ρωτάω την κοπελιά αυτή τη στιγμή. Ρωτήστε. Πού πιστεύει, μπορεί να μας πει τη θρησκεία. Πού πιστεύεις? Εγώ είμαι Ορθόδοξη, γεννήθηκα Ορθόδοξη από την κούνια μου, αλλά δεν ήξερα τι θα πει. Όταν έγινα 18 χρονών μου μιλήσανε και είπα δεν ξέρω, θα το ψάξω. Διάβασα την Καινή Διαθήκη και πίστηκα ότι υπάρχει Θεός, υπάρχει Χριστό και πρέπει να αγαπάμε το πλησίον μας. Και άρχισα να κάνω μερικά έργα, αλλά δεν θα μιλήσω πάνω σε αυτά. Μετά στα 30 μου χρόνια ήρθε το Άγιο Πνεύμα και ό,τι λέω μου το είπε ο ίδιος. Εγώ δεν ήξερα ότι ήταν γραμμένος
την Καινή Διαθήκη τόσα μεγάλα μεγαλεία ότι ο Θεός ετοιμάζει για τον λαό του. Και μου είπε εμένα, τώρα το Άγιο που μου μιλάει, με ετοιμάζει ουδέτερη. Μου λέει, δεν ανήκει σε κανέναν, σε μένα ανήκεις. Σε ετοιμάζω για όλες τις θρησκείες, για όλες τις φυλές. Το κριτήριο είναι, όπως λέει ο Χριστός, μέσα από το Ευαγγέλιο δεν μπορώ να βγω ούτε γραμμή. Πώς θα κριθεί ο λαός? Εις το όνομά μου, λέει ο Κύριος ο Χριστός. Τι έκανε σε έναν φτωχό? Τι κρύωνα, πεινούσα, διψούσα. Δηλαδή δεν σε ρωτάει σε ποιον ανήκει, σε ρωτάει. Με αναγνωρίζει σε μένα? Και αναγνωρίζονταν τον Κύριο Ιησού Χριστό, αναγνωρίζει τον Θεό που τον έστειλε. Και λέει, στις πράξεις σου αγαπάς το πλησίον σου. Αυτή η εκπομπή πρέπει οπωσδήποτε να είναι αγάπη. Γιατί ο Θεός αγαπάει όλα τα παιδιά, ακόμα από όλη τη γη. Και σήμερα το έργο μου είναι όχι μόνο για όλες τις θρησκείες, αλλά και για αυτοί, για τους βουδιστές που δεν ακούσανε ποτέ για τον Θεό. Χριστίνα, πρέπει να ξυπνήσουμε. Κυρία Ράγιο, ναι. Η κοπέλα αυτή ίσως πίστεψε εκεί, ο κάθε άνθρωπος πιστεύει όπου θέλει, ναι. Όπως είναι και τα κόμματα και η θρησκεία. Αλλά δεν μπορούν όμως ορισμένα κυκλώματα να βγαίνουν και ναι. Να έχουν το θάρρος της γνώμης τους, να βγαίνουν μπροστά στη τηλεόραση και να ακούνε. Γιατί έχω ένα παράδειγμα να σας πω και θα σας κλείσω, ναι. Δεν θέλω να σας πολύ ενοχλήσω, ότι η κυρία αυτή πίστεψε, λέει, στον Χριστό και σταμάτησε το παιδί της να πίνει ναρκωτικά. Μα το ναρκωτικό δεν σταματάει, κυρία Ράγιου. Με τη θρησκεία. Σταματάει. Εδώ τους πάνε σε... Θα διαφωνήσει μαζί σας, ίσως ο κύριος Μαρκός. Η θρησκεία βοηθεί και ιδίως. Βοηθάει. Η πίστη στον Χριστό βοηθάει και στην καταπολέμηση των ναρκωτικών. Αλλήμον. Κυρία Χριστίνα, ακούστε με λίγο. Εσείς εκφράζετε αυτή τη στιγμή και να μείνει έτσι. Εκφράζετε τη δυσπιστία σας ως χριστιανής απέναντι σε αυτά που λέει και ακούγονται. Και έχει δίκαιο σε ένα βαθμό. Σε ένα βαθμό έχετε δίκαιο, διότι πράγματι οι αιρέσεις και οι παραθρησκείες χρησιμοποιούν την απειλή της Δευτέρας Παρουσίας, όπως έφνης, όχι, για να ασκούν βία ψυχολογική επί των θυμάτων τους. Όπως έφνης οι λεγόμενοι μάρτυρες του Ιεχωβά, οι οποίοι κάθε τόσο ανέβαλαν τη Δευτέρα Παρουσία. Βεβαίως θα υπάρξει Δευτέρα Παρουσία και κρίση, αλλά όπως είπα και πιο πριν, ο Θεός θα αποφασίσει πότε και πώς θα γίνει. Αυτά δεν που λέει η κυρία Νούλα για το να αγαπάμε τον πλησίον και για το να μην κάνουμε ρατσιστικές αυτές, αυτά τα διδάσκει ο Χριστός και το Ευαγγέλιο του. Όλοι οι χριστιανοί οφείλουν να τα κάνουν. Κύριε Αλλά αυτό δεν καταλαβαίνω τι σχέση έχει με την. Να ευχαριστήσουμε την κυρία Χριστίνα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που πήρατε. Θέλω να ακούσω για ένα λεπτό τον κύριο Παπαθανασίου, να πάμε σε διαφημίσεις και να ξαναγυρίσουμε. Κύριε Παπαθανασίου, να δούμε το θέμα πια από την δική σας πλευρά και να μου πείτε, σας παρακαλώ, εσείς σαν ψυχολόγος, πώς κρίνετε όλα αυτά που ακούτε. Έχουν υποθεί τόσα πολλά που θα έπρεπε να πω πολλά για να απαντήσω. Καταρχήν, εγώ μειώντας επίσημος εκπρόσωπος της Εκκλησίας, ούτε της Ορθόδοξης Ελληνικής Εκκλησίας, πάντως σε πολύ μεγάλο βαθμό πιστεύω ότι παρουσιάζεται τις δογματικές αντιλήψεις της σύγχρονης. Σαν ένας σύγχρονος άνθρωπος και με συγχωρείς Ορθόδοξος Χριστιανός, είπα τις απόψεις μου, αλλά οι απόψεις μου είναι προσωπικές. Δεν είναι τόσο εκπρόσωπος. Εγώ πάντως δεν θα πάρω τη θέση της Εκκλησίας, άλλωστε δεν είναι η δική μου θέση αυτή. Είναι η επιστήμη. Θέλω να ακούσετε, αν αυτή η γυναίκα καταρχήν, να μου πείτε, είναι σε παραλήρημα ή πώς την κρίνετε εσείς? Πρέπει να είμαστε καταρχήν ευγενικοί. Ναι. Αυτό σημαίνει τι? Εγώ ακόμα δεν έχω κάνει τις ερωτήσεις που ήθελα να κάνω. Παρακαλώ. Για να διευκρινίσω σαφέστερα περί τίνος πρόκειται. Θέλετε να τις αρχίσουμε τώρα? Θα μπορούσα. Παρακαλώ. Νομίζω ότι ο Χουάν είπε κάτι πάρα πολύ σημαντικό προηγούμενο, ο δεύτερος σύζυγος της κυρίας, θυμίστε μου. Νούλα. Της κυρίας Νούλας, είπε κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Ότι εκείνος ως χριστιανός, το ανοίξει κάποιο άλλο δόγμα, καθολικό φαντάζομαι, ο λίγο μας ενδιαφέρει, είχε κάποιες ανάγκες. Ανάγκες καθαρές, καθημερινές, τις συνηθισμένες, τα ερωτήματα, τα υπερβατικά. Τι κάνω στη ζωή μου, πού θέλω να πάω κτλ. Έπαιξε κάτι άλλο το οποίο το μεταφράζεται. Μίλησε και την πλευρά του την διανοητική, rational, και μίλησε και την πλευρά της καρδιάς, δηλαδή το συνέστημα. Ναι. Τη σύγκρουση ανάμεσα στη λογική του που του έλεγε αυτά που λέει η γυναίκα στους εμπούρδες, η κατοπινή γυναίκα, και το συνέστημα που έλεγε ρε, ενδιαφέροντα μ' ακούγονται. Γιατί όλοι μας έχουμε ανάγκη να πιστέψουμε σε κάτι το υπερβατικό, είτε επισήμως στα πλαίσια μιας θρησκείας, ήταν επισήμως στο ποδόσφαιρο και στην ΑΕΚ. Πάντως, έχουμε ανάγκη να πιστέψουμε σε κάτι πάρα πολύ ζωτικό που μας δίνει αξία στη ζωή μας. Αυτό συνέβη και με τον Χουάν και νομίζω ότι είναι ξεκάθαρο το γιατί όλη αυτή η ομάδα συγκροτήθηκε. Δεν μιλάω για το αν είναι αυθεντικά τα εμπειρίες της ή όχι, αλλά για το γιατί αυτή η ομάδα συγκροτήθηκε και θα μπορούσε να συγκροτηθεί. Πρέπει έχουν να ανάγκη οι άνθρωποι να τα πούμε. Πολύ σύντομα. Νομίζω ότι εκείνο που έχει σημασία να απαντήσουν οι απαείοντες. Τώρα, αν κάθε όχι, κυρία. Είπατε παίρνει, θέλετε να κάνετε ερωτήσεις για θα ήθελα να τις κάνω. Αν κάποιες κυρίες παίρνουν τηλέφωνα παρακαλώ. Και λένε διάφορα, έχουν μικρή σημασία. Μπορεί να τα πει οποιαδήποτε κυρία που συμφωνεί. Όχι, επισήμανε όμως κάτι το οποίο κατά ένα μέρος ήταν χρήσιμο. Ποια είναι η ουσία? Ότι οι άνθρωποι οι οποίοι μπαίνουν στα κυρίου κινήματα και στα επίσημα θ
θρησκείες επίσημες και καταγεγραμμένες ή ανεπίσημες μπορεί να έχουν τις ίδιες ψυχολογικές ανάγκες. Πρώτον, θέλετε να ξέρετε δεύτερο, για να κάνετε να πω. Μπορούμε θαυμάσια τέτοιου είδους φαινόμενα να το ονομάσουμε παθολογικά. Όπως μπορούμε θαυμάσια να το ονομάσουμε υπερβατικά. Μάλιστα. Δηλαδή, το γεγονός ότι οι εμπειρίες που έχει βιώσει η κυρία είναι αυθεντικές, γιατί τα αισθάνεται η γυναίκα, μας λέει ψέματα. Ναι. Μπορούμε εξίσου καλά να τα χαρακτηρίσουμε ως παρεστήσεις και εξίσου καλά να τα θεωρήσουμε ως έμπνευση από το Άγιο Πνεύμα. Παρεστήσεις έχουν και οι υπόλοιποι. Οι υπόλοιποι λένε ψέματα ή έχουν επίσης παρεστήσεις. Δεν πιστεύω ότι. Κοιτάξτε, επιτρέπτε μου να τελειώσω. Δεν είναι απαραίτητο να είναι ψέματα. Εγώ πιστεύω ότι όλοι είναι ειλικρινείς. Αυτό ωστόσο δεν προδικάζει ότι οι φωνές που ακούγονται είναι το Άγιο Πνεύμα, θα μπορούσαν να είναι οποιαδήποτε. Η αυτόματη γραφή με την οποία. Η Νούλα, μπήκε σε αυτή τη διαδικασία. Μπήκε στη διαδικασία. Χρησιμοποιείται ο Πάμπολους. Είναι μια τεχνική μεταψυχική πάρα πολύ γνωστή. Τη χρησιμοποίησαν και πάρα πολύ νορμάλ άνθρωποι που ήταν οι σουρεαλιστές. Ναι. Και γράφουν ποίηματα. Μάλιστα. Είναι κάτι πάρα πολύ κοινό, πάρα πολύ απλό. Το τι βγαίνει από εκεί μέσα όμως μας κάνει το ασυνείδητό μας. Είναι πλευρές του εαυτού μας οι οποίες εμφανίζονται. Μάλιστα. Αυτά που λέει η κυρία Νούλα μπορεί να είναι πάρα πολύ σημαντικά, πολύ ενδιαφέροντα, πολύ χαριτωμένα και να είναι και πραγματικά και να είναι και συμβατά με την επίσημη χριστιανική θρησκεία. Εγώ δεν θα μιλήσω περί αυτού. Ναι. Εκείνο που θέλω να πω όμως δεν μας λέει κανείς ότι είναι το Άγιο Πνεύμα. Ναι. Δεν κανείς μας λέει ότι δεν είναι. Ναι. Αυτό μπορεί να το πει η επίσημη εκκλησία, η οποία έχει και το μονοπόλιο. Εγώ δεν θα ήθελα να το αφισβητήσω. Επιστημονικά όμως, θέλω να πω. Η Εκκλησία από τον Χριστό και έχει διαδοχή. Τι είναι αυτά. Αυτές... Παρά την αμαρτωλότητα του. Αυτά... Μην μπαίνετε να περιοριστείτε στα δικά σας. Θα ήθελα να μην πω σε να ακούσουμε την Ούλα και πάλι εδώ. Να μην είναι μονόλογο. Εγώ θέλω να πω ότι για να δούμε αν είναι πραγματικά το Άγιο Πνεύμα του Θεού, πρέπει να κάνουμε ανάλυση τι μου ζητάει να κάνω. Και από τη στιγμή τι μου ζητάει να κάνω και τι εξηγάει, να βρούμε κάποια λύση. Εγώ έφτασα στα Ιεροσόλυμα το 1995 και μου έγραψε μια επιστολή 6 φύλλα και μου είπε αυτά ποιος? Τα μυστήρια. Το Άγιο Πνεύμα. Μου είπε αυτά τα μυστήρια. Το έγραφε με καθυπαγόρευση δηλαδή. Μου μιλούσε στο μυαλό και εγώ τα έγραφα. Ναι, με σου λάθη, έλεγε. Γιατί δεν γράφω καλά ελληνικά. Και σου έλεγε. Και μου εξήγησε τα μυστήρια. Του Αντίχριστου, τις Σάλπιγγες, ναι, το μάζεμα των Ιαουδαίων, όχι μόνο την Αποκάλυψη, της Παλιάς Διαθήκης, της Καινής Διαθήκης και της Αποκάλυψεως. Bon, και ότι όλα αυτά τα γεγονότα ετοιμάζουν τον ερχομό του Χριστού. Βέβαια, όταν πήγα στην Ορθόδοξη Εκκλησία, ένα λεπτό, όταν πήγα στην Ορθόδοξη Εκκλησία, από αυτήν μου είπε να αρχίσω, μου είπε... όχι, είναι πλάνος, είναι ο Σατανάς, είναι έτσι, είναι αλλιώς. Και μου λέει μια στιγμή το Πνεύμα του Θεού, πες ότι θέλω να δω έναν υπεύθυνο. Είπα στον πατέρα εκεί πέρα. Όχι, αυτός που ήταν εκεί που έβλεπε τους ανθρώπους. Αυτός δεν με πίστεψε. Μετά με έβαλε να φιλήσω έναν σταυρό και φίλησε και οι άλλοι και εγώ. Και δεν έγινε τίποτα. Πού αυτά, πού? Εκεί, στο Πατριαρχείο, στα Ιεροσόλυμα. Ναι. Μετά, τον πατέρα Αλέξιο. Τον πατέρα Αλέξιο. Ο Αλέξιος είναι επίσκοπος εκεί. Ναι, ναι. Και με έβαλε να φιλήσω ένα σταυρό. Μετά μου είπε όχι, 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 επί δύο ώρες γύρω στο σπίτι σου, να το πεις μόνο στον εξομολόγο σου. Του λέω δεν μπορώ να κάνω ή των ανθρώπων το χατήρι θα κάνω ή το θέλημα του Θεού. Εγώ δυσκολεύομαι. Μετά μιλάει το Άγιο Πνεύμα και μου λέει πες μετά από δύο ώρες, πες ότι θέλω να δω έναν υπεύθυνό του. Και του το λέω, όπως μου είπε. Λέω, μου λέει τώρα το Άγιο Πνεύμα και μου λέει θέλει να δει έναν υπεύθυνο. Βλέπω πραγματικά τον Πατριάρχη την άλλη μέρα. Εγώ δεν πίστευα γιατί κανένας δεν με δέχτηκε ως τότε. 6 χρόνια, 5 χρόνια έτρεχα και όλοι με κλείνουν την πόρτα. Όλοι με κλείνουν την πόρτα. Κανένας δεν θέλει να με δει. Μόνο πρωτοσύγγελους βλέπω. Εκεί άνοιξε η πόρτα. Είδα τον αρμόδι, ναι. Εκεί είδα τον Πατριάρχη. Με συγχωρείτε. Εκεί... Είναι η ώρα να διακόψουμε. Πρέπει να πάμε σε διαφημίσεις. Θα γυρίσουμε. Έχουμε να ακούσουμε. Είναι εδώ και κύριοι από την Τερψηφία και κυρίες από ό,τι βλέπω και ακούνε με μεγάλο ενδιαφέρον την εκπομπή. Έχουμε και την κυρία Παναγοπούλου αλλά και την κυρία Ιακονδύλη. Πάμε σε ένα διάλειμμα να γυρίσουμε και σας ξαναλέω ότι το ενδιαφέρον των δικών σας αλλά και η απόφαση της εκπομπής και του σταθμού είναι να συνεχίσουμε την εκπομπή αύριο. Να πάμε σε ένα διάλειμμα και να γυρίσουμε εδώ να ακούσουμε και κάποια άλλα πράγματα. Ένα τετραήμερο ταξίδι στην Πράγα, στην επωνομαζόμενη Βενετία της Ανατολής. Απολαύστε την τσέχικη φιλοξενία, στην απευθείας πτήση των τσέχικων αερογραμμών. Γνωρίστε από κοντά την πανέμορφη πόλη με τα καταπράσινα πάρκα και τις χίλιες εκκλησίες. Shell Tours.
όλος ο κόσμος δικός σας. Shell Tours, Σόλωνος 45 στο Κλονάκι. Τηλέφωνα 3647 843 και 3642 861. Ένα λεπτό, πριν μισό λεπτό, να σας πω ότι πρέπει να κλείσουμε αυτήν την εκπομπή. Θα συνεχίσουμε αύριο. Συνεχίζουμε αύριο, κυρίες και κύριοι, να σας πω αυτή τη στιγμή ότι έχουμε στο τηλέφωνο, να ακουστεί τουλάχιστον αυτό το τηλέφωνο σήμερα, είναι ο κύριος Σωτήρης από τη Μυτιλήνη. Κύριε Σωτήρη, σας ακούω. Έχουμε ένα λεπτό. Γεια σας, κύριε Αράγιο. Γεια σας. Είμαι ο Σωτήρης από Μυτιλήνη. Σας ακούω. Θα ήθελα πρώτον να μην με διακόψει ο κύριος που κάθεται δεξιά σας, ο Γεμάτος. Αριστερά μου. Που είναι υπεύθυνος της εκκλησίας. Δεν θα σας διακόψει, πέστε μου, θα σας διακόψει ή θα συνεχίσει αύριο. Δεν είμαι υπεύθυνος, κύριε Τσέχη. Θα σας πω ένα πράγματα. Δεν είμαι υπεύθυνος. Εγώ είμαι απόφυτος, τέλειωσα, να σου το πω και χαριτολογώντας. Τέλειωσα το δημοτικό. Ναι. Όταν αρχίσα να ασχολούμαι με το Ευαγγέλιο και να μιλάω για το Ευαγγέλιο, όλοι οι φίλοι μου με κάναν δεξιά ή αριστερά και με διώχνανε. Ένα πράγμα θα σας πω, ότι οι βουλές του Θεού δεν είναι βουλές ανθρώπινες. Μάλιστα. Πρώτον. Δεύτερον, εάν ο Θεός είπε τη σοφή του κουβέντα, μην με ρυμνάτε το τι θα πείτε μπροστά σε δικαστικούς ή οτιδήποτε σας καλέσουν οι άρχοντες και οποιοδήποτε άλλος. Ναι. Ο Θεός δίνει λόγια και το Πνεύμα το Άγιο που είναι δύναμης Θεού προς σωτηρία σε κάθε τον πιστεύοντα, είναι ο Θεός που θα δώσει και τι θα μιλήσεις και τι θα πεις. Μάλιστα. Εάν η κοπέλα, αυτή εδώ πέρα που ήρθε από το Βέλγιο, της είπε ο Θεός να μιλήσει και να πει τα θαύματα, ναι, της χάρης του Θεού, το Θεό πώς πρέπει να ενεργήσει. Κύριε Σωτήρη, ανήκετε σε κάποια αίρεση? Όχι, κύριε Ράγιου. Είστε χριστιανός ορθόδοξος? Ορθόδοξος, μάλιστα. Ναι. Έχω ασχοληθεί πολύ, έχω μιλήσει και στη Μυτιλήνη. Γιατί είχα ασχοληθεί παλιά και με άλλα πράγματα, έχω ασχοληθεί πάρα πολύ, έχω πει μες στη Βρωμιά, είχα πει πολύ μες στη Βρωμιά, βγήκα από τη Βρωμιά, πήγα σε κάποιο Παπαχρήστο και Παπαστρατή που είναι στο Μανταμάδο, κάνει εξομολογήσεις και όσοι κόσμος μας ακούει αυτή τη στιγμή θα έχουν έρθει και στον Άγιο Ραφαήλ της Μυτιλήνης και στο Μανταμάδο τον Ταξιάρχη. Λοιπόν, δεν έχω ασχοληθεί πολύ με τον κόσμο, μέσα στην Βρωμιά έχω ασχοληθεί πάρα πολύ. Αλλά με τον Χριστό μ' αρέσει να ασχολούμαι και δεν μ' αρέσει να παίζω με τον Χριστό. Γιατί αν θα ήξερε ο Κύριος που είναι δίπλα, αυτός που βλέπουμε αυτή τη στιγμή... Να μην παίζετε με τον Χριστό, πράγματι! Δεν παίζω με τον Χριστό! Εσύ παίζεις με τον Χριστό! Ένα λεπτό, σας παρακαλώ! Ένα λεπτό. Εγώ θέλω να σας ρωτήσω, κύριε Σωτήρη, να σας ρωτήσω κάτι άλλο. Επιτρέψτε μου να ρωτήσω κάτι. Μήπως έχετε κι εσείς αυτή την επικοινωνία που λέει Νούλα με το Άγιο Πνεύμα? Εμένα ο Θεός με βοήθησε σε ένα πράγμα μόνο, να σας πω. Όπως είχα ασχοληθεί πολύ με τον Πονηρό, ξέρει ο κύριος πως μιλάμε. Μάλιστα. Αν θέλει μπορούμε να μιλήσουμε και θεολογικά. Έτσι Όχι τώρα, δεν προλαβαίνουμε, πέστε μας. Έτσι ασχολήθηκε και με τον Χριστό. Μάλιστα. Ο Χριστός, ο Θεός και το Πνεύμα το Άγιο είναι ζωντανό. Συμφωνείτε. Και ποιος λέει το αντίθετο, ποιος λέει. Ποιος λέει. Το πιστεύοντα μέσα στο σώμα του. Μάλιστα. Ένα το κρατούμενο. Δεύτερον, όταν λέμε Χριστός Ανέστη κάθε φορά, θα ήθελα να πιστέψει ο Κύριος ότι ο Χριστός είναι ζωντανός. Μα τι λέτε τώρα, τι είναι αυτές οι βλακίες που λέτε? Αγαπητέ μου κύριε, είναι... Ξέρετε τι πρέπει να λέμε? Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με τον αμαρτωλό. Αυτό και τίποτε άλλο. Μάλιστα. Εσείς τι κάνετε για να σωθείτε? Σε αυτό το σημείο... Σε αυτό το σημείο... Εσείς είσαι εισαγγελέψη που έχετε αυτή τη στιγμή. Δεν έχετε εισαγγελέψη. Σας παρακαλώ. Κύριε Σωτήρη μου, μη φωνάζετε. Σιγά. Ένα λεπτό, αυτή η εκπομπή πρέπει να είναι αγάπη, όχι μαλώνα. Εγώ θα μείνω σε αυτό που λέει Νούλα και στο οποίο συμφωνεί ο κ. Καντιφώτης, ότι αυτή η εκπομπή πρέπει να είναι αγάπη. Κύριε Σωτήρη, θα έχετε την ευκαιρία να μας πάρετε και αύριο. Συνεχίζετε η εκπομπή. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που πήρατε. Και σας πληροφορώ ότι εγώ ούτε υπεύθυνος είμαι, ούτε εκπρόσωπος κανενός. Είμαι αυτό το εκπρόσωπο. Είμαι ένα άτομο εδώ και λέω την άποψή μου. Να είμαστε σεμνοί, ταπεινοί, να μην είμαστε υπερβολικοί. Να κύριε Χατζηφώτη. Και ας ακούει, όχι, να τα ακούσει. Να τα ακούσει. Και να ακούσει ότι οι μεγάλοι Άγιοι έκαναν τους αλλούς για να μην δώσουν στους άλλους να καταλάβουν τίποτε από αυτά. Βεβαίως να κηρύτεται το λόγο του Θεού. Έχουμε καθήκον τους διπλανούς μας να τους λέμε μια κουβέντα, μια συμβουλή. Και αυτά που λέγατε πριν, εγώ δεν διαφωνώ. Να τους πούμε. Ένα τι λεπτό. Να κάνουμε όταν δώστε ακούμε μου την ευκαιρία να κλείσω την εκπομπή και να συνεχίσω. Κύριε Χατζηφώτη, σας παρακαλώ, πρέπει να κλείσω εκπομπή. Λυπηθείτε με. Κύριε Χατζηφώτη, λυπηθείτε με. Κυρίες και κύριοι, να σας πω ότι αύριο έχουμε πάρα πολλά τηλέφωνα. Έχουμε τις κυρίες που δεν έχουν μιλήσει.
συζήτηση. Έχουμε ερωτήσεις που πρέπει να τεθούν. Να σας πω ότι έχει λεπτομέρειες κι άλλες να μας πει η Νούλα. Συνεχίζεται η αφήγησή της. Η άποψη της θρησκείας και της επιστήμης που συγκινούν, που διαφωνούν, όλα αυτά αύριο στο Κεντρί, στην ίδια εκπομπή. Θα ακούσουμε και τον κύριο Παπαθανασίου που έχει να τις κάνει ερωτήσεις, καθώς και τις κυρίες που έχουν να πούν πράγματα. Λοιπόν, η συνέχεια αύριο, να είστε καλά. Επειδή η Εκκλησία δεν αντιλαμβάνεται τον κίνδυνο και επειδή η πολιτεία σε πολλές περιπτώσεις βοηθά με την σιωπή της και τη στάση της τους εχθρούς της Ελλάδος και της Ορθοδοξίας που σήμερα είναι οι αιρέσεις, αποφασίσαμε την δημιουργία του Ορθόδοξου Αντιαιρετικού Κινήματος. Εκδόσεις για το τι είναι η κάθε αίρεση. Αποστολή στελεχών του κινήματος σε όλη την Ελλάδα για ομιλίες και ενημέρωση. Συγκεντρώσεις και διαμαρτυρίες. Εξασφάλισης κτηρίου που θα στεγάσει τα γραφεία του κινήματος. Ορθόδοξε Έλληνα, ζητάμε την συμπαράστασή σου. Ιωνική Τράπεζα, Γρηγόρης Μιχαλόπουλος, αριθμός λογαριασμού 26 30 73 33.